μια χαρά. Δημοσίευσα ένα άρθρο ενός Άραβα Σαουδικής Αραβίας, νομίζω ήταν ένα άρθρο πενταετίας, κάτι τέτοιο, που λέγεται γιατί οι Εβραίοι είναι πανίσχυροι και οι Άραβες είναι ανίσχυροι. Και ο άνθρωπος, αφού λέει διάφορα, εξηγεί, μάλλον δίνει διάφορα γεγονότα εδώ, εκεί, εδώ, εκεί, εξηγεί ότι το βασικό θέμα είναι η εκπαίδευση. Ότι οι Άραβες, οι Εβραίοι βάζουν πολύ προσοχή, δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση, και αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε, ξέρετε ποιο είναι το ανέκδοτο, ότι ως Εβραίος γιος, αν δεν φέρεις τουλάχιστον ένα βραβείο Νόμπελ στην οικογένεια, είσαι του πεταμά, του πεταμού. Δικηγόροι, γιατροί, αυτό το κλασικό ανέκδοτο. Δεν είναι αυτό όμως που με παραξένεψε, διότι πραγματικά μπορεί να πείτε ότι η Αραβική Χρυσή Εποχή τότε, τον 8ο αιώνα, ξέρω εγώ τι, μέχρι το 14ο καθεστώ έφερε την άλγεβρα. Όλα αυτά δεν αμφιβάλλω. Αλλά αυτά ήταν τότε. Ενάς σήμερα πια δυστυχώς, σήμερα, σε όλο τον 19ο, 20ο αιώνα δεν είδαμε κάτι να υπάρχουν εκτός από θρησκευτικά σχολεία κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι όντως μια αλήθεια, αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Δεν ήταν ούτε το άνθρωπο, ούτε το πώς το έθεσε ο Άραβας. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι υπήρξαν Εβραίοι οι οποίοι είπαν ότι το άρθρο αυτό είναι πολύ αντισημιτικό. Γιατί? Διότι εξηγεί, δίνει λαβή σε αντισημίτες να πούνε, να βλέπετε, οι Εβραίοι αυτοί είναι πανίσχυροι ενώ οι Άραβες είναι αυτό και είναι ανίσχυροι, και φοβήθηκαν δηλαδή να δουν την πραγματικότητα στα μάτια. Είναι όλοι αυτοί, by the way, αλλά αγγλικό ρε κοελσκίζεις, παρεπιπτόντως, όλοι αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά είναι συνήθως αυτοί που στα διάφορα σελίδες του Facebook βγαίνουν υπέρ Εβραίοι, υπέρ Ισραηλινοί, υπέρ αυτά, να πούμε, και μόλις άκουσαν κάτι τέτοιο και σκέφτηκαν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος αντισημιτισμός, κόψανε λάσπη και πήγαν να δικαιολογήσουν, σαν να λένε στους άλλους ότι εγώ δεν συμφωνώ, μη με κυνηγάτε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Είτε γουστάρετε είτε δεν γουστάρουμε. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ισλαμισμός και ο Αραβικός πολιτισμός, ο οποίος όντως υπήρξε πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει ιατρική σχολή που να πεις ρε μπαγάσα να πάω να σπουδάσω εκεί ιατρική. Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια όπως τα ξέρουμε στη Δύση. Δεν λέω ότι είναι λιγότερο έξυπνοι ή περισσότερο έξυπνοι. Το έχω κάνει βίντεο αυτό. Δεν υπάρχουν έξυπνοι και ηλίθιοι άνθρωποι. Έχουμε όλοι το ίδιο μυαλό. Είναι θέμα καλλιέργειας του μυαλού, τίποτα άλλο. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν. Και γιατί δεν υπάρχουν? Διότι απλούστατα δεν τους το επιτρέπει, θα έλεγα, ίσως η θρησκεία. Ή η θρησκεία όπως έχει γίνει, θα μου πεις και αυτό είναι λάθος. Έχετε δίκιο, διότι πριν γίνει ακραία ριζοσπαστικοποιηθεί το Ισλάμ, όπως το ξέρουμε σήμερα μετά το 79 που ήταν ο Χομεϊνί, που ήταν το μεγαλύτερο κακό στο Ισλάμ αυτός ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Οι Άραβες είχαν κουλτούρα, οι Άραβες είχαν αυτό, ήταν με πιο πολύ με δυτικό τρόπο ζωής. Αν πεις αυτός ο δυτικός τρόπος ζωής είναι ο καλός ή όχι, δεν έχει σημασία, αλλά αν είναι να σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αλλά σου έδινε φόντα να γίνεις και αρχιτέκτονος και επιστήμονας και γιατρός, τα οποία σήμερα δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι το βασικό μέλημα του Ισλάμ δεν είναι σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν κάτι στην κοινωνία τους. Είναι μόνο η προσπάθεια Σιίτες εναντίον Σουνίτες επίτηδες για να υπάρχει πάντοτε κληρική επιβολή επάνω τους. Αυτό είναι το κακό. Αν πεις στο Ισραήλ δεν είναι έτσι, υπάρχει, αλλά όχι σε αυτό το σημείο, ίσα ίσα. Και εδώ είναι το μεγαλείο των Εβραίων του Ισραήλ και θα το ξαναπώ. Είναι ότι ξέρουν πώς να εξυγχρονίζονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι αυτός που έδινε τις βασικές εντολές στον δορυφόρο του Ισραήλ που στα 10 χιλιόμετρα τα τίνα ξεκέπεσε και χτύπησε πάνω στο φεγγάρι,
Ήταν ορθόδοξος Εβραίος με μουσια, με καπέλο, με ξέρω εγώ τι. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι σιγά σιγά, και αυτό ήταν μεγάλο σε ηλικία, αλλά το βλέπουμε συνέχεια ότι σιγά σιγά οι θρησκευόμενοι Εβραίοι του Ισραήλ, η νεολαία, και όταν λέω νεολαία, η εποχή του γιού μου, δηλαδή κάπου 30-40 αυτοί, έχουν αρχίσει και πηγαίνουν σε σχολεία κανονικά, σε πανεπιστήμια, διότι υπάρχει μεγάλη δεξαμενία ανθρώπων με μυαλό εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα όσο είναι στον Ισλαμικό κόσμο. Ναι, υπάρχουν και οι ακραίοι των ακραίων, ο ακραίοι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και στο Ισραήλ, δεν υπάρχει πολύ, αλλά τουλάχιστον το μεγάλο, ο μεγάλος, η πλειοψηφία των αυτών των ανθρώπων αρχίζουν και εκμοντερνίζονται, εξυγχρονίζονται. Και για να τελειώνω, ελπίζω να διαβάσατε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε, καταδίκασε το Ισραήλ επειδή λέει ρίπαρε το φεγγάρι όταν έπεσε το δορυφόρος. Μια χαρά.